Καλέσαμε σήμερα εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών την ΚΕΔΕ για να μας καταθέσει, εάν το κρίνει και η ίδια σκόπη μου, τις προτάσεις της, καθώς πια βαδίζουμε στην τελευταία φάση της διαβούλευσης πριν το δρόμο τον κοινοβουλευτικό του Κλεισθένη 1. Και μόνο το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση, θέλω να πιστεύω ότι αποτελεί αποτέλεσμα δεύτερων και πιο ώριμων σκέψεων. Και έτσι από την προηγούμενη φάση των καταγγελιών, να πάμε έστω και τώρα στον διάλογο. Κατέθηκε και ένα πόρισμα το οποίο θα το μελετήσουμε. Εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή είμαστε ανοιχτοί σε δημιουργικές και γόνιμες προτάσεις. Βεβαίως, την ίδια ώρα που κατατέθηκε αυτό το πόρισμα συγκεκριμένων προτάσεων από την ΚΕΔΕ, υπήρξαν και για άλλη μια φορά τοποθετήσεις πλήρως απορριπτικές. Αλλά αυτή την αντιφατική στάση θα την κρίνει ο κόσμος της αυτοδιοίκησης. Εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή θα συζητάμε, έχοντας όμως αποσαφηνίσει ότι η βάση της συζήτησης είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και επειδή φαντάζομαι ότι θα με ρωτήσετε, σας λέω εκ των προτέρων, για μας η υπόθεση της απλής αναλογικής είναι αδιαπραγμάτευτη. Καθώς έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο απευθείας επαφών με αιρετούς σε όλη την Ελλάδα, έχω καταγράψει γόνιμες παρατηρήσεις, πολλές από αυτές ήδη έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο και όπως σας είπα μέχρι τελευταία στιγμή αυτό είναι το νόημα του διαλόγου. Τέτοιου είδους γόνιμες παρατηρήσεις θα τις υιοθετούμε. Για παράδειγμα θα ξανασκεφτούμε διότι θεωρούμε ότι παρουσιάζει πολλά προβλήματα λειτουργικά το να περάσει η υπηρεσία του Πρασίνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί σε όλη την Ελλάδα, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά και πάρα πολλές άλλες παρατηρήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχετε στα χέρια σας το πλήρες πια κείμενο. Σας θυμίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το τελικό νομοσχέδιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια.